Η πατρίδα μας, εδώ και 8 χρόνια, βιώνει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης. Κρίση οικονομική, κρίση θεσμών, κρίση αξιών. Εκατομμύρια συμπολίτες μας όλα αυτά τα χρόνια είδαν οι ζωές τους να ανατρέπονται. Τα όνειρα και οι ελπίδες τους να διαψεύγονται. 8 χρόνια κρίσης είναι πολλά. Σε αυτό τον κατήφορο πρέπει να μπει επιτέλους τέλος. Δεν θα επιτρέψουμε η κρίση να εξελιχθεί σε παρακμή. Ήρθε η ώρα να δράσουμε. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Η ώρα να σηκώσουμε ξανά ψηλά το κεφάλι. Να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Να βρούμε ξανά τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η αιρετή εκπρόσωπη της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. Με νέες ιδέες, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με τις τοπικές κοινωνίες στο πλευρό μας, παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, να φέρουμε ξανά την ελπίδα. Να συμμετάσχουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνθέτουμε απόψεις, συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε συμμαχίες. Βάζουμε στόχους. Έχουμε προτεραιότητα να εγκαταστήσουμε τους Δήμους μας ακόμη πιο ισχυρούς. Με ισχυρή φωνή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Με αφετηρία το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διαμορφώνει τις απόψεις της για τη μεταρρύθμιση του κράτους και την αλλαγή του καλλικράτη. Προτείνουμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο ένα ισχυρό επιτελικό κράτος με ενισχυμένο το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή των Δήμων μας στο Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της χώρας. Με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και συγκροτημένων δομών από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους. Με στόχο το επιτελικό κράτος, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το δημοκρατικό προγραμματισμό. Με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγκύτητας. Δίνουμε προτεραιότητα στο λειτουργικό εξυγχρονισμό των 325 Δήμων και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Απαιτούμε την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι ζήτημα δημοκρατίας η διασφάλιση της θεσμικής μας ανεξαρτησίας. Η ελευθερία των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού να μπορούν να αποφασίζουν με γνώμονα το τοπικό συμφέρον, χωρίς περιορισμούς. Με ένα εκλογικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι θα μπορούν να διοικηθούν οι Δήμοι μας με βάση τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των τοπικών κοινωνιών. Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί για μας δεν υπάρχει εθνική ανάπτυξη χωρίς τοπική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση χωρίς ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και διεύρυνση της χρηματοδότησής τους από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Απαιτούμε την άμεση έναρξη του διαλόγου με την κεντρική κυβέρνηση για να δοθεί λύση στο ζήτημα της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων. Προτείνουμε τη μεταφορά των ακινήτων του Δημοσίου που δεν έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ στους αντίστοιχους Δήμους. Διεκδικούμε την προώθηση της φορολογικής αποκέντρωσης και τη σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης στο 8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Προτείνουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Το σχεδιασμό μιας σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους. Απαιτούμε την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην υλοποίηση πολιτικών που αναδεικνύουν την κοινωνική αλληλεγγύη σε ύψιστη προτεραιότητα. Θέλουμε οι Δήμοι μας να αναλάβουν τη διοίκηση του τοπικού κοινωνικού κράτους. Διεκδικούμε χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών. Απαιτούμε ουσιαστικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα,
όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, η τοπική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των απορριμμάτων. Βάζουμε ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ισότιμης και ειλικρινού συνεργασίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες σε επίπεδο αρχών, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες στην πρώτη γραμμή για να αποφασίζουν οι πολίτες για το μέλλον τους. Η αυτοδιοίκηση προχωρά. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Χτίζουμε την Ελλάδα από την αρχή. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 1-2-3 Δεκεμβρίου 2016.